Ακούσα ότι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θα κάνει πρόταση ο νέα της Ζώντας Μακρυβούλη απόψε. Τουλάχιστον αυτό γράφουν τα blogs. Αυτό φημολογείται. Λέτε. Δεν έχει πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μου, δεν ξέρω να σας πω. Ότι το είπαν έτσι για να δημιουργήσουν... Εννοείς τα blog και τα site. Ναι, τα blog και τα site. Αλλά αν δεν το είπαν για αυτό... Όλα είναι πιθανά. Μια ζωντανή βραδιά είναι, όλα μπορεί να προκύψουν και από εκεί που περιμένουμε πρόταση για ένα ζευγάρι, μπορεί να έρθει για άλλο ζευγάρι. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη δεν θα μας πείτε κάτι, δεν θα μας αποκαλύψετε την έκπληξη. Θα το δείτε το βράδυ. Θα την κάνει την πρόταση της Ζέτας ή δεν θα την κάνει. Είπαμε, θα το δείτε το βράδυ. Μου ράψανε το στόμα μου, Χριστιανά μου, δεν μπορώ να πω τίποτα.
Τάσο μου, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μας ακούτε? Βεβαίως σας ακούμε. Τάσο μου, τι κάνεις, πώς είσαι, ετοιμάζεσαι, έχεις άγχος για απόψε? Όχι, μπορώ να πω, είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Θα είναι μια βραδιά πολύ λαμπερή απόψε. Θα έχουμε τον Γιάννη Πλούταρχο κοντά μας, η Ελευθερία Ελευθερίου που τη βλέπετε και εδώ. Καλησπέρα, μαζί μας. Χριστιανά. Γεια σου, Ελευθερία. Είδαμε πάρα πολύ λαμπερές πρόβες, Χριστιανά μου, έχω να σου πω. Καλησπέρα, Χριστιανά, και πάλι. Γεια σου, Ελευθερία. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό σου απόγευμα και από εμάς. Μας ακούει η Ελευθερία? Έχει, αμάντητα, ναι, έχει ακουστικό. Μας ακούει, μας ακούει. Ελευθερία, έχουμε κάποιες εκπλήξεις για απόψε? Εκπλήξεις, θα τραγουδήσουμε σήμερα. Γενικά οι πρόβες πήγανε πάρα πάρα πολύ καλά. Εδώ πέρα επικρατεί ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Είμαστε και με τον Τάσο εδώ παρέα, όλα μια χαρά. Πολύ επώνυμοι είναι εδώ, Χριστιανά μου, έχω να σου πω. Αυτό δεν έχω. Α, υπάρχει κόσμος από αυτή την ώρα εκεί στο παβίλιο. Έρχεται κιόλας κόσμος. Οι αφήξεις συνεχίζονται. Τάσο μου, τώρα κάθε χρόνο εσύ πώς αλλάζεις τις παρτενέρ, έτσι και... Οπότε έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με τις άλλες. Πες μας λοιπόν πώς έχετε κάνει αυτή την προετοιμασία, πόσο καιρό πριν έχετε ξεκινήσει για αυτή την υπέροχη λαμπερή βραδιά. Απόψε έχουμε πολλές εκπλήξεις, η Ελευθερία μας είναι εκεί ήδη μαζί σου, Γιάννης Πλούταρχος, τη Ζέτα την οποία φαντάζομαι την αναμένετε κι εσείς εκεί για να γίνουν τα τελευταία. Και όλες τις υπόλοιπες εκπλήξεις. Για το άχος να σου πω ότι επειδή είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε μαζί την παρουσίαση με τη Ζέτα, εγώ αισθάνομαι πολύ ασφαλής, δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Από ότι μίλησα και με τη Ζέτα χθες, το ίδιο και εκείνη. Οπότε είμαστε πανέτοιμοι. Είναι ο πιο σοβαρός θεσμός, μπορούμε να πούμε, και μακροχρόνιος, αφού είναι τα 12ª βραβεία φέτος, Johnny Walker Man of the Year. Βραβεύουμε τους άριστους των αρίστων. Είναι μια βραδιά που έχει καθιερωθεί στη συνείδηση και του κόσμου και των τηλεθεατών. Και για την προετοιμασία που με ρώτησες πριν, ξεκινάμε λίγο πριν τις γιορτές και μετά τις γιορτές κάθε χρόνο φορτσάρουμε, γιατί συνήθως τα βραβεία είναι τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, αναλόγως. Οπότε φέτος είχαμε και τις εκλογές και το κάναμε τέλος Ιανουαρίου, γιατί μετά καταλαβαίνεις. Ναι, βέβαια. Ανάμεσα στο debate. Να πούμε ότι... Ναι, ανάμεσα στα debate, σωστά το είπε ο Ηλίας. Τάσο μου, να πούμε ότι είναι μια βραδιά που διοργανώνουν οι ειδικές εκδόσεις μας. Ακριβώς. Είναι τα βραβεία που διοργανώνει το νούμερο ένα ανδρικό περιοδικό της Κύπρου, το MAN, το οποίο πλέον συναντιέται και με την Καθημερινή, μία Κυριακή το μήνα, και μετά είναι μόνο του ανεξάρτητο στα περίπτερα. Έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του κόσμου και τα βραβεία αυτά πιστεύω ότι πραγματικά αναδεικνύουν κάθε χρόνο τους καλύτερους. Δεν είναι τυχαίο ότι βραβεύτηκε πρόπερση ο νομπελίστας μας ο κύριος Πισαρίδης, πέρσι ο κύριος Πατσαλής, θα δούμε φέτος ποιος θα είναι ο Man of the Year. Ανυπομονούμε. Ναι, είναι βραβεία που πιστεύω που έχουν ένα κύρος το οποίο πλέον δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας. Να θέλω να σας ρωτήσω μια ερώτηση κατά πέλτη. Πόσα σακάκια θα αλλάξεις απόψε? Αυτή είναι... Πόσα σακάκια θα αλλάξεις απόψε? Δύο. Πες του όσα φορέματα... Ένα για το pop πρόγραμμα και ένα για το λαϊκό. Πες του όσα φορέματα αλλάξει και η Ζέτα, έτσι τα σωμάτα. Πολύ να ευχαριστιέται. Για να δεις τι καλή συμπαρουσιάστρια είναι η Ζέτα, με ρώτησε. Πόσα θα αλλάξεις εσύ, να αλλάξουμε το ίδιο. Δύο φορέματα θα αλλάξει λοιπόν. Θέλω να ρωτήσω την Ελευθερία μας πόσα τραγούδια θα μας πει απόψε, πώς νιώθει λίγες ώρες μάλλον πριν από την έναρξη αυτής της λαμπερής βραδιάς, γιατί νομίζω ότι είναι και φυσιολογικό μια αγωνία, αν δεν υπάρχει αυτό το άγχος, μια αγωνία να υπάρχει για αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, Χριστιανά μου, θέλω να ευχαριστήσω τις ειδικές εκδόσεις για αυτή την πρόταση και τα Man of the Year, Johnny Walker, για την πρόσκληση. Και το Μέγκα. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ, στην Κύπρο, στην πατρίδα μου. Απόψε θα τραγουδήσω τρία τραγούδια, τα δικά μου τραγούδια. Δυστυχώς δεν θα τραγουδήσουμε το καινούριο σύγκολο που έχουμε τώρα κυκλοφόρηση με τους Going Through, γιατί δεν ήταν εφικτό να... Δεν μου το είπες να κάνω το Βουρλιώτη. Θα σου πω εγώ κάτι άλλο να είσαι σε επιφυλακή. Θα μπορούσαμε να το βγάλουμε live link το Βουρλιώτη. Θα μπορούσε να γίνει και έτσι. Εγώ να πω ότι απόψε θα συναντηθούν στη σκηνή για πρώτη φορά οι δύο μεγάλες αντίπαλες της Κυριακής. Ποιες είναι αυτές, Καλέ? Οι δύο μεγάλες αντίπαλες της Κυριακής. Ναι, μέχρι πρόσφατα.
Η Χριστιανή Ορσιτέλο. Καλά. Η Ζέντα Μακρυπούλια. Μ' αρέσει εγώ οι δύο μεγάλες αντίπαλες. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Δεν το σκέφτομαι.